ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας έγινε στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στην Ανατολού Εφές και τη Ρεάλ Μαδρίτης και μπορεί ο Σέιν Λάρκιν να ξεκίνησε εκρηκτικά βάζοντας τους 5 πρώτους πόντους του αγώνα και γεμίζοντας ελπίδες τους γηπεδούς ότι θα ερχόταν κι άλλη μια κυριαρχική εμφάνιση όπως και στο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Οι Εφές και Ρεάλ έπαιξαν ένα σκληρό αμυντικό παιχνίδι. Οι ομάδες που πέρυσι ήταν σούπερ παραγωγικές, αλλά και οι δύο έχουν τα δικά τους προβλήματα. Οι Εφές ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Βασίστηκε στο ξυδερκές και αποτελεσματικό παιχνίδι του Βάσα Μίτσιτς και προηγήθηκε έως και με 9 πόντους, 22-13. Εν τούτοις η Ρεάλ γρήγορα, παρά ότι ο Σέρβος σκόραρε κατά ρυπάς, βρήκε τον τρόπο να απαντήσει. Εφές ήταν πολύ άστοχη από μακριά. Η Ρεάλ την ακολούθησε σε αστοχία. Όμως μέχρι ένα σημείο, ο Νίκο Λαπροβίτολα σε μια πολύ μεστή εμφάνιση, 28-23 μειώνει. Η Ρεάλ δεν άφησε την Εφές να ανοίξει διαφορά. Καθώς ο Λάρκ ήταν εξαφανισμένος και ο Μίτσιτς μπορούσε μέχρι ένα σημείο, Ρούντι έδωσε βοήθειες ακόμα και στην προστασία της αντίπαλης Στεφάνης. Με δύο μπλοκ συνεχόμενα. Και στην απέναντι πλευρά έκανε αυτό που ξέρει καλά. Ξεμαρκαρίστηκε, ξέφυγε από τον Μαρμάν και εκτέλεσε για τρεις. 34-31, καθώς η Εφές μειώνει ως και στο καλάθι με το follow του Taylor, 41-39 στο δίποντο. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο και καθώς ο Λάρκιν δεν μπορεί να βρει στόχο με τίποτα, ούτε με floater, και λίγο αργότερα ούτε και με ένα από τα κλασικά του τρίποντα αφού ξέφυγε από τον Taylor, ήταν θέμα χρόνου να προηγηθεί πια η Real Madrid και το κάνει με ένα μανταρίνι του Σέρχιο Γιούλ, 45-47. Από εκεί και πέρα ντέρμπι. Ρεάλ που προερχόταν από ήττα από την Μπαρσελόνα στο κλάσικο της Λίγκα Εντέσα. Αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Γιούλ αισθάνθηκε ενοχλήσει και δεν έπαιξε στην τέταρτη περίοδο. Ο Ντεκ καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Και την ώρα που η Εφές έδειχνε ως και έτοιμη να παραδοθεί, ο Ροντρίγκ Μπομπουά ξεκίνησε να βάζει τρίποντα. Ως εκείνο το σημείο η Εφές είχε 3-21. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σταματά και τον Αλμπέρτο Αμπάλδε στον αέρα στην πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα τότε. Έτσι η Εφές πήρε προβάδισμα 59-58. Ο Ρούντι το σβήσε 59-61 με τη Ρεάλ να παίζει με ένα τελείως αδόκιμο σχήμα με τον Ρούντι 4. Άλλους δύο forward, τον Ταβάρες και τον Λαπροβίτολα. Αλλά το σχήμα βγήκε γιατί ο Λάρκιν δεν μπορούσε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ευτυχώς για την Εφές ο Ντάνστον με μια προσποίηση κάνει το 61-63 στα 2,5 τελευταία λεπτά και ο Μίτσιτς αλλάζει χέρι στον αέρα, πηγαίνει στο δεξί και σκοράρει στο πρόσωπο του Ταβάρες. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορεί να το κάνουν αυτό. Όμως στο φινάλε, παλιοσυρές της Ρεάλ, παίκτες με προσωπικότητα, κλάση, παραστάσεις, είναι αυτοί που θα πάρουν το μάτσο. Ο Κοζέρ κερδίζει κατά κράτος τον Λάρκιν και σκοράρει με εντυπωσιακό και πολύ δύσκολο καλάθι. Και ο Τζέισι Κάρολ, άποντος όσο εκείνο το σημείο, σκοράρει ένα τρίποντο που δεν μπορούν να βάλουν πάρα πολύ. 63-68. Μειώνει η Εφές με δίποντο 65-68, αλλά ο Κάρολ βάζει την τελευταία εντυπωσιακή πινελιά. 65-71 από τον βετεράνο σουτέρ, και η Ρεάλ περνά με έκτη συνεχόμενη νίκη από την Κωνσταντινούπολη, την ώρα που η Εφές κλείνει τον πρώτο γύρο με αρνητικό ρεκόρ 8-9.